Προβλήματα στα οστά μπορεί να εμφανιστούν σε κάθε ηλικία. Συχνά απαιτούν περίπλοκες χειρουργικές επεμβάσεις μεταμόσχευσης οστών. Η θεραπεία θα ήταν πολύ πιο απλή αν οι γιατροί μπορούσαν να κάνουν το οστό του ασθενή να αναπλαστεί. Ο καθηγητής Μάικλ Ράσε είναι επικεφαλής της κλινικής γναθοπροσωπικής χειρουργικής, στην οποία γίνεται ανασύσταση οστών του προσώπου που έχουν καταστραφεί από σοβαρά ατυχήματα ή καρκίνο. Ο ασθενής έχει υποβληθεί σε τρεις χειρουργικές επεμβάσεις την τελευταία δεκαετία. Η σιαγόνα του έπρεπε να ανασυσταθεί από τμήματα υγιών οστών που ελήφθησαν από διάφορα σημεία του σώματος. Καθηγητά σε τέτοια χειρουργία αναγκάζεται να χρησιμοποιήσετε τα οστά του ίδιου του ασθενούς, κάτι το οποίο δεν είναι το ιδανικό, φαντάζομαι. Δεν είναι το ιδανικό, επειδή το οστό που κόβουμε δεν θα μεγαλώσει ξανά. Έχουμε απώλεια μυϊκής λειτουργίας, απώλεια απόκρισης, ουλές, ενώ η διάρκεια του χειρουργείου είναι πολύ μεγάλη. Τα συνθετικά εφυτεύματα ή οι ιστοί αποδερητές ενδέχεται να απορριφθούν από το σώμα του ασθενούς. Ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα μελετά μια θεραπεία που θα μπορούσε να συμβάλλει ώστε να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα. Οπότε κατά κάποιο τρόπο θα είναι διαφορετική αυτή η μέθοδος από εκείνη που χρησιμοποιείται ως σήμερα. Το μεγάλο όφελος της δικής μας μεθόδου είναι ότι χρησιμοποιούμε τα ίδια τα κύτταρα του σώματος. Οπότε δεν υπάρχει ανοσολογική αντίδραση σε ξένα σώματα και γίνονται απολύτως αποδεκτά από τον οργανισμό. Οι επιστήμονες προσπαθούν τώρα να αναπτύξουν στο εργαστήριο προσαρμοσμένα εμφυτεύματα οστών. Σε πρώτη φάση γίνεται ειδική επεξεργασία σε ένα έντερο χείρου, ώστε να απομακρυνθούν όλα τα κύτταρά του. Τα αιμοφόρα αγγεία διατηρούνται άθικτα. Στη συνέχεια, η καθαρή δομή κολαγόνου γεμίζει με υλικά αντικατάστασης του οστού και βλαστοκύτταρα του ίδιου του ασθενούς. Το έντερο χείρου είναι το καταλληλότερο υλικό για μια σειρά από λόγους. Πρώτον, η διαδικασία απομάκρυνσης των κυττάρων του είναι πολύ ικανοποιητική. Και δεύτερον, έχει το κατάλληλο μέγεθος, καθώς αναζητούμε εμφυτεύματα που να έχουν μήκος λίγα εκατοστά. Αυτοί οι κόκκι αποτελούνται από το τρυφοσφορικό ασβέστιο, ένα υλικό πολύ κοντινό στη σύσταση των οστών, το οποίο αποκαλείται υλικό αντικατάστασης και διασπείρεται μαζί με τα βλαστοκύτταρα που παίρνουμε από το μυελό των ασθενών. Η προετοιμασία του εμφυτεύματος οριστικοποιείται στη θερμοκοιτίδα, όπου παρέχονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί το οστό. Οι ερευνητές έχουν αναπτύξει ένα εκτενές πακέτο εργαλείων και υλικών για να αντιμετωπίζουν τις διαφορετικές βλάβες ανάλογα με την ηλικία. Διεξάγουμε προκλινικές δοκιμές και ελπίζουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να αρχίσουμε με επιτυχία τις κλινικές δοκιμές. Αν όλα πάνε καλά, στο μέλλον, αυτή η μέθοδος θα χρησιμοποιείται από τους γιατρούς. Παράλληλα, μια εταιρεία παραϊατρικών προϊόντων εργάζεται πάνω σε μια μέθοδο παραγωγής εμφυτευμάτων οστών με τη χρήση τρισδιάστατων υπολογιστών. Στο μέλλον, οι χειρουργοί θα χρησιμοποιούν τρισδιάστατους εκτυπωτές στις κλινικές τους για την παραγωγή εμφυτευμάτων αμέσως μετά την εισαγωγή του ασθενούς και την υποβολή του σε μαγνητική τομογραφία. Κάθε ασθενής θα δέχεται εξατομικευμένο εμφύτευμα. Οι ερευνητές συνδυάζουν κεραμικά και πολυμερή με νανοσωματίδια από αδάμαντα για να εκτυπώσουν υποκατάστατα οστών σε οποιοδήποτε μέγεθος και σχήμα απαιτείται.